Χρόνια πολλά, πάντα ελεύθεροι και χαρούμενοι. Μας τα πούνε οι πολιτικοί μας που τα ξέρουν καλύτερα. Εμείς μόνο προσευχόμαστε και χαιρόμαστε που είστε παρόντε. Είμαστε όλοι μαζί. Να είμαστε πάντα ελεύθεροι. Συμφωνώ με την όλη αυτή. Νομίζω ότι πρέπει να δικαιοποιούμε τις αξίες του αγώνα για την ελευθερία και την δικαιοσύνη των αγώνων, οι οποίες είναι διαχρονικές. Οι εποχές αλλάζουν κατά τους αιώνες. Τα μέσα αλλάζουν, αλλά οι αξίες αυτές του αγώνα για ελευθερία και δημοκρατία πάντα είναι επίκαιρες. Και στην εποχή μας, νομίζω, έχουμε κάθε λόγο να τις υποστηρίζουμε. Μέρα εθνικής ανάτασης, αλλά θα πρέπει κάποιες στιγμές να μην θυμόμαστε μόνο τις καλές στιγμές της περίοδου της Ελληνικής Επανάστασης, να μην ξεχνούμε ότι και την περίοδο ακόμα εκείνη ο διχασμός τυράννησε τη χώρα και οδήγησε προς τα πίσω την πρόοδο της Επανάστασης και Απελευθέρωσης. Άρα η ενότητα και το παράδειγμα της περίοδου εκείνης πρέπει να είναι καθημερινά στο μυαλό μας, σφυριλατώντας κάθε μέρα βήμα-βήμα όλη η κοινωνία, όλο το πολιτικό σύστημα, λαός, στρατός, ηγεσία, την ενότητα προκειμένου να ξεπεράσουν τις δύσκολες στιγμές. Και ταξίαρχε. Και εγώ με τη σειρά μου, να ευχηθώ χρόνια πολλά, να είμαστε ευτυχείς. Ήθελα να πω ότι σε κάθε περίπτωση, όχι μόνο στο Βόρειο Σύμπλεγμα της Δεκανής, αλλά και σε όλο τον ελληνικό λαό, η μέρα αυτή είναι γιορτινή και για την Ελλάδα και για την Ορθοδοξία. Απλώς ήθελα να επιθυμίσω ότι θα πρέπει να αισθανόμαστε όλοι ασφαλείς, γιατί αυτή τη στιγμή σε όλα τα Βραχονήσια, από το Φαρμακονήσι, από το Καστελόριζο και σε όλη την περιοχή ευθύνης μας, είναι και κάποιοι στρατιώτες που για να είμαστε εμείς ασφαλείς και να στέλνουμε το μήνυμα της αποτροπής, είναι εκεί για μας. Χρόνια πολλά και σε αυτούς τους ευχηθούμε. Είναι η τελευταία σας τελετή εδώ πριν αποχωρήσετε στην Ελλήνα και έχει έρθει ήδη ο αντικαταστάτης μου, είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος. Φεύγω από το μέρος που με αγαπάνε και τους αγαπώ, χωρίς καμία στροβουλία. Υλοποιώ αυτό που ήταν το όνειρο του Εύελπη, να κάνω διοικητή σχηματισμού στο πιο πολυσχηδή και σύνθετο σχηματισμό. Με αγάπη και με κοντά με την τοπική κοινωνία και με την Εκκλησία, ζω στιγμές απείρου αγάπης και ευτυχίας. Όλο αυτό, να ξέρετε, ήταν μία όνειρο ψυχής για μένα και είναι ό,τι μεγαλύτερο έχω ζήσει. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Καταρχάς, χρόνια πολλά στην σημερινή επέτειο της Εθνικής Πανηγενεσίας και της Θρησκευτικής Εορτής του Ευαγγελισμού. Το μήνυμα το μεγάλο που στέλνουμε είναι η ενότητα του ελληνικού λαού, η ενότητα σε όλες τις προκλήσεις, αλλά και η αναγκαία αναθεώρηση κάποιων πραγμάτων για τη διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής που θα μας βγάλει από όλες τις παθογένειες οι οποίες υπάρχουν στη χώρα αυτή. Χρόνια πολλά και χρόνια. Ευχαριστώ.